Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζονται διαπραγματεύσεις στο τεχνικό κλιμάκιο των Βρυξελών, καθώς ακόμα κανείς δεν είναι σε θέση να προκαταβάλει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Από το Μέγαρο Μαξίμου διευκρινίζουν πως και η πλευρά των δανειστών επιθυμεί να κλείσει σύντομα η διαδικασία, χωρίς αυτό από μόνο του να είναι αρκετό. Οι διαπραγματεύσεις πλέον λαμβάνουν χώρα σε διτό επίπεδο, σε τεχνικο-οικονομικές και πολιτικές. Βρίσκεται στον αγώνα των εργαζομένων, στον κοινό αγώνα εργατών, αγροτών, φτωχομεσαίας αγροτιάς, των αυτοαπασχολουμένων, της νεολαίας και, αν θέλετε, στις σημερινές δύσκολες συνθήκες που οδεύουμε προς το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης που κάνει η κυβέρνηση με τους εταίρους, τους θεσμούς όπως θέλει να τους λέει, και νέα αντιλαϊκά μέτρα εξυφαίνονται, είναι στον δρόμο. Εμείς καλούμε σε εγρήγορση και σε κινητοποίηση του λαού. Είναι λοιπόν ότι προσέξτε, γιατί θα ρίξετε τη χώρα στα βράχια. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγματικότητα. Γιατί στα βράχια η χώρα έπεσε προπολού και δεν έπεσε τα τελευταία μνημονιακά χρόνια. Εκεί μετράμε ναυάγια. Η πορεία προς τα βράχια έγινε όλα τα προηγούμενα μεταπολιτευτικά χρόνια, όταν πολιτικές άθλιες οδηγούσαν τα πράγματα κατευθείαν στα βράχια. Δεν μπορεί, παρότι έχουμε αλλαγή κυβέρνησης, να θεωρείται η συνδικαλιστική δράση ποινικό αδίκημα, οι αγώνες να αντιμετωπίζονται σαν μια εχθρική πράξη. Πρέπει άμεσα να υπάρξει παρέμβαση της κυβέρνησης με νομοθετικό τρόπο για να σταματήσουν όλες οι διώξεις σε βάρος των συνδικαλιστών, σε βάρος των αγώνων, σε βάρος των εργαζόμενων που παλεύουν για το δίκαιο καθημερινά. Σε αυτή την κατεύθυνση το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο θα δυναμώσει τον αγώνα και καλεί την εργατική τάξη να δώσει δυναμικά την απάντησή της το επόμενο χρονικό διάστημα απέναντι και στην καινούργια συμφωνία που ετοιμάζουν με νέα βάρβαρα μέτρα, με τη συμμετοχή και στα συλλαλητήρια που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα με πρωτοβουλία το ΠΑΜΕ στις 11 του ερχόμενου Ιούνιου. Το απεργιακό δικαίωμα αμφισβητείται όχι μόνο στη χώρα μας, με οποιαδήποτε κυβέρνηση, αλλά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει, λέει, οι απεργίες να συνάδουν με την αρχή του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, δηλαδή στην πραγματικότητα κατάργηση του απεργιακού δικαιώματος. Να λοιπόν, γιατί θα πρέπει όλη η εργατική τάξη να ξεσηκωθεί και να προστατέψει αυτό το δικαίωμά της και να προστατέψει μετά και ολόκληρη τη ζωή της. Η κατάσταση σκληραίνει με οποιαδήποτε κυβέρνηση, πρέπει, ακόμα και με τη σημερινή, πρέπει η εργατική τάξη να βγει στον δρόμο και έχει μια ευκαιρία. 11 του Ιούνιου όλοι στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ να σταματήσουν το έγκλημα του νέου μνημονίου που θα φέρει και άλλη περιστολή δημοκρατικών δικαιωμάτων όπως το απεργιακό δικαιώματος. Κάτι θετικό από την κυβέρνηση? Τίποτα δεν περιμένω. Με έχουν αφανίσει. Περιμένουμε να υπάρξει μια συμφωνία τέτοια που να μπορεί να υπάρχει μια σταθερότητα στη χώρα και ο κόσμος πλέον να ξαναβεί τον παλιό καλό ρυθμό και να μην υπάρχει πρόβλημα και εν ώψη τουριστικής περίοδου να μπορέσουμε να υπάρξει μια σταθερότητα και να κυλήσουν όλα ομαλά. Θα δώσει πίσω τα 12 χιλιάρια τον χρόνο που έκοψε η σύνταξή μου από μένα για την γυναίκα μου. Δούλευα 35 χρόνια και το φινάλε ήταν να στηριστώ τα 12 χιλιάρια τον χρόνο. Αυτό και μόνο. Δεν περιμένουμε. Τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Ελπίζω να φέρει συμφωνία. Ελπίζω και εύχομαι να φέρει συμφωνία για το καλό του τόπου. Τι πιθανότητες δίνετε, πώς το βλέπετε? Νομίζω στο σημείο που είμαστε, είμαστε στην τελική ευθεία, όπως λένε και αυτοί. Έτσι πιστεύω. Δεν βλέπω τίποτε καλό. Μάλιστα. Τίποτε θετικό. Όχι πάρα πολλά πράγματα. Η διαπραγμάτευση θα φέρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα? Απλώς το εύχομαι και το ελπίζω. Όλος ο κόσμος το ίδιο περιμένει, ό,τι και εγώ. Να πάμε καλύτερα.